Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε τη χαρά σήμερα να πραγματοποιήσουμε την σημαντική αυτή συνάντηση εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, παρουσία του Περιφερειάρχη, των εκπροσώπων του πρώτου βαθμού, τους δημάρχους της Λακωνίας, του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Περιφερειακών Συμβούλων, προκειμένου να δούμε ποια είναι η πορεία των έργων που έχουμε προγραμματίσει και έχουμε εντάξει ή βρίσκονται υπό ένταξη στο ΕΣΠΑ. Πριν από λίγο είχαμε επισκεφθεί το Δήμο Σπάρτης, όπου εκεί η παρουσία του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε η παρουσίαση όλων των έργων που έχουν ενταχθεί, ανταλλάχθηκαν υπόψεις και τώρα στην συνάντηση αυτή εσείς μαζί με εμάς, εκτός από τα έργα που γνωρίζετε που έχουμε συνεργαστεί όλο αυτό το διάστημα και έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, θα ανταλλάξουμε απόψεις, θα ακούσουμε τις δικές σας προτάσεις, προκειμένου να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο όπως όλα αυτά τα χρόνια, όλο αυτό το διάστημα, τον ένα χρόνο του Καλλικράτη έχουμε αρχίσει και θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία έχει φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας. Να δώσω το λόγο στον κύριο Περιφερειάρχη και να πω ότι μας θυμάμαι την παρουσία της εδώ και η κυρία Παπαδημητρίου με τους συνεργάτες της, που είναι η αναπληρώτρια προϊσταμένη των κλασικών αρχαιοτήτων και που πολλά περιμένουμε από την ίδια και τους συνεργάτες της. Λοιπόν, και εγώ θα, αφού πω στην κυρία την Περιφερειάρχη, να έρθουν και οι τεχνικές υπηρεσίες εδώ της Περιφερειακής Ενότητας. Ναι, έρχονται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερος τους κυρίους δημάρχους για αυτή την συνάντηση. Έχουμε αποδείξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα ότι η συνεργασία μας είναι σε πολύ υψηλό ποιοτικά επίπεδο και αυτή η συνεργασία αποτελεί και υπόδειγμα για το πώς μεθοδεύουμε και σχεδιάζουμε το μέλλον της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Θέλω ιδιαίτερος δημοσίως να το θέσω αυτό το θέμα και να πω ότι πραγματικά το επίπεδο της συνεργασίας των δύο θεσμών, και της αιρετής περιφέρειας και των αυτοδιοικητικών θεσμών, αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο για την προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας προκειμένου η περιφέρεια Πελοποννήσου να βρει το δικό της το δρόμο για να ξεπεράσει τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η χώρα μας σε δύσκολα οικονομικά συγκυρίες. Παρόλα αυτά όμως το έργο το δικό μας αποτελεί, αν θέλετε, πιλότο για όλη την υπόλοιπη χώρα. Εξ αρχής τρέξαμε, σχεδιάσαμε, μεθοδεύσαμε διαδικασίες ώστε σήμερα να λέμε ότι τα έργα που έχουν ετοιμαστεί, έχουν ενταχθεί και τα έργα τα οποία προχωράνε για την Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας είναι εξαιρετικά σημαντικά με κύριο γνώμονα την αρχική πεποίθησή μας ότι η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας θα πρέπει να σταματήσει να θεωρείται ως παραμεθόριος περιοχή για την χώρα μας και για την περιφέρειά μας. Ο σχεδιασμός έχει δώσει εξαιρετικές πρωτοβουλίες, σημαντικά έργα σε όλους τους δήμους και θα ήθελα στην συζήτησή μας να θέσουμε αυτά τα θέματα, ο κάθε δήμος χωριστά. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με τα προβλήματα που έχει άμεση σχέση με την αρχαιολογική μας υπηρεσία στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, για να ολοκληρώσουμε αυτές τις διαδικασίες προκειμένου να λύσουμε τα υπάρχοντα ή υφιστάμενα προβλήματα. Γιατί θεωρώ ότι η καλή συνεργασία, η οποία απολύτως και αποδεδειγμένα πρέπει να υπάρχει, αποτελεί τη σημαντικότερη προϋπόθεση και για την διευκόλυνση του έργου της εφορίας, αλλά πάνω απ' όλα και για την διευκόλυνση της προσπάθειας που εμείς κάνουμε. Θα ήθελα, Ηρακλή, θα ήθελα να θέσεις τα 2-3 προβλήματα που υπάρχουν, έτσι, για να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε καταθέσει κάποια αιτήματα, τα οποία εκκρεμούν και
Δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο έτσι θέμα, αλλά ειδικά στα δημοτικά έργα. Ναι, εγώ θέλω, θα ξεκινήσω, θα σας πω. Για να υποβάλουμε εμείς, γιατί είναι βασικό το θέμα, για να μπορέσουμε εμείς να υποβάλουμε προτάσεις εσάς, καταρχήν πρέπει να πάρουμε κάποιες αδειοδοτήσεις από την εφορία. Δηλαδή για να εκδώσουμε εμείς μια οικοδομική άδεια για να σας υποβάλουμε μια πρόταση, πρέπει να πάρουμε την τυπική και ουσιαστική έγκριση από την εφορία τη δικιά σας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το προτάξετε. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση αργούμε πάρα πολύ και δεν μπορούν να υποβληθούν οι προτάσεις. Έχουμε λοιπόν εδώ και θα σας καταθέσω, κυρία Παπαδημητρίου και κυρία Μαλτέζου, ένα χαρτί που έχουμε, ας πούμε, μία γνωμοδότηση, δύο γνωμοδοτήσεις, τρεις, τέσσερις γνωμοδοτήσεις, οι οποίες έχω την εντύπωση ότι πολύ σύντομα μπορείτε να μας τις δώσετε. Όλοι οι Δήμοι έχουμε πρόβλημα με την αρχαιολογία. Να μην επαναλαμβάνω τα ίδια. Βέβαια, προσωπικά με την κυρία Παπαδημητρίου, γιατί είχε έρθει πρόσφατα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και όταν λέμε με τις αρχαιολογίες, δεν εννοείται ότι σόν και καλά φταίνε τα πρόσωπα, φταίνε ότι είναι και λιγότεροι. Αλλά ίσως και από υπερβάλλον ζήλο να ξεφεύγουν παραπάνω από εκεί που πρέπει. Και θα είμαι σαφές. Με τον νόμο του Βενιζέλου το 2002, θέλουμε υποχρεωτικά έγκριση από τις αρχαιολογίες για ό,τι έργα κάνουν οι Δήμοι εντός παραδοσιακών οικισμών, έτσι λέει ο νόμος, και σε αρχαιολογικούς χώρους. Δυστυχώς όμως, όπου και να κάνουμε έργο, μας έχουν επιβάλει να παίρνουμε άδεια. Όπου είτε είναι παραδοσιακός οικισμός, είτε δεν είναι. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελαφώνησος όσο αφορά που εμπλέκεται η αρχαιολογία είναι το λιμάνι. Προσπαθούμε να νομοποιήσουμε τα λιμάνια της Ελαφωνήσεως, το μικρό και το μεγάλο. Έχουν γίνει απαραίτητες αιτήσεις. Το μεγάλο λιμάνι όμως, λόγω του ότι χτίστηκε τη δεκαετία του 80, θέλω να πω ότι το Ελαφώνησος κηρύχθηκε όλοι αρχαιολογικός χώρος το 1976. Και με μια οικία του 2006 είπανε ότι έργα τα οποία κατασκευάζονται σε αρχαιολογικούς χώρους χωρίς την έγκριση της αρχαιολογίας δεν έχουν δυνατότητα νομιμοποίησης. Μεγάλο λιμάνι της Ελαφωνήσου, μιλάμε για τη ζωή της Ελαφωνήσου, από εκεί κινούμαστε, από εκεί ζούμε και δεν έχουμε δυνατότητα νομιμοποίησης για την ώρα, συνεπώς και περαιτέρω κατασκευής. Υπάρχει μια μελέτη η οποία είναι εδώ, στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, που δεν πάει πουθενά για αυτό το λόγο. Οπωσδήποτε και εγώ με την κυρία Παπαδημητρίου έχω μιλήσει 2-3 φορές. Κανένα πρόβλημα. Προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα για την ώρα. Ελπίζω ότι κάπου θα βγει όλο αυτό. Και αφορούσε τη βιοκλιματική ανάπλαση της Λυκούργου Παλαιολόγου με τις ασφυκτικές προθεσμίες που είχαν τεθεί και θέλαμε από την προηγούμενη ουσιαστικά να έχουμε εγκρίσεις. Εγώ διαπίστωσα ότι υπάρχει μια διάθεση συνεργασίας και ευρύτητα πνεύματος πλέον και μπορούμε να τα βλέπουμε πιο καλά τα πράγματα. Και είναι αισιόδοξο. Απ' την άλλη, να αναγνωρίσουμε ότι η αρχαιολογική υπηρεσία για το έργο που έχει αναλάβει δεν έχει το προσωπικό. Αν μπορούμε σε αυτό το επίπεδο να διευκολύνουμε, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ για τη θερμή υποδοχή και τα λόγια των κυρίων δημάρχων με τους οποίους είχα ήδη κάποια επαφή, είτε τηλεφωνική είτε διαζώσεις. Θέλω να προτάξω των δηλώσεων και των απαντήσεών μου, με συγχωρείτε, μία δήλωση που είναι η ιδεολογική τοποθέτηση των αρχαιολόγων της αρχαιολογικής υπηρεσίας αλλά και προσωπική δική μου. Η πρόταξη των υποθέσεων δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι η υποθέση δική σας, είναι δική μας πατριωτική υποχρέωση. Έτσι το αντιλαμβανόμαστε, έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ προσωπικά, πόσο μάλλον στους καιρούς που ζούμε σήμερα, και έτσι προσπαθούμε να διεκπεραιώσουμε τις υποθέσεις. Πολλές φορές αδικούμε ή παραμελούμε ιδιώτες ή και επιχειρήσεις που κάνουν κάποιες επενδύσεις σε αυτή την κρίσιμη στιγμή στη χώρα μας, όμως το τεκμηριώνουμε με τον τρόπο που σας είπα και έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε. Ξέρω πως η Λακωνία με όλους τους δήμους της
έχει πολλά προβλήματα με την αρχαιολογία. Όπως πολλοί δήμοι σε όλη την Ελλάδα έχουν τέτοια προβλήματα με την αρχαιολογία. Η αρχαιολογία κάνει μια δύσκολη δουλειά. Να προστατεύσει την ιστορική μνήμη και να φυλάξει για τις γενιές των παιδιών μας τα πράγματα που πήραμε από τους παππούδες μας και τους προπαππούδες μας και από την αρχαιότητα. Θέλω να πιστέψετε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό το πράγμα. Διότι σε κάθε περίπτωση συγκρούεται το δημόσιο με το ιδιωτικό συμφέρον. Εμείς προσπαθούμε και στο μέτρο που δεν θέλω να προσωποποιήσω τα πράγματα, ούτε να περιπτωσιολογήσω. Σημείωσα όλα σας τα ερωτήματα και θα τα αντιμετωπίσω στο πνεύμα που έχω αντιμετωπίσει και όλα τα προβλήματα των δημοσίων φορέων στο τρίμηνο, τετράμηνο που υπηρετώ στη Λακωνία. Μήπως θα βοηθούσε εάν το κράτος είχε θεσμοθετήσει την υποχρεωτική πρόσληψη ενός αρχαιολόγου σε κάθε δήμο, ούτως ώστε να είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ δήμου και αρχαιολογικής υπηρεσίας για να προχωρήσει? Δεν λέω φλόρο Σπύρο, ούτε σα γνωρίζω. Σε όλου του υπουργού που έχουν περάσει, είμαι αυτό που λέω ότι δεν πυροβολώ του αρχαιολόγου. Και στον κύριο Ταντού και ήταν υπουργό, και τον καινούργιο τον Γεωργάδο που είχε πει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θέλω να θέσω ένα θέμα στον ανήπερο πολίτη που κάποια στιγμή είχε κάποιε οικονομίε εδώ στην περιοχή τη Πάρτη, αγόρασε κάποιο οικόπεδο σε καλή περιοχή τότε. Δυστυχώ δεν βρήκε η αρχαία για αυτού, ευτυχώ για μένα, γιατί έχω τοποθετηθεί για τα αρχαία και του αρχαιολόγου γενικά για τη χώρα μα. Και δυστυχώς έχει πέσει σε μια αρτιοσκληρωτική διαδικασία μέχρι τώρα, μέχρι χθες, πριν 4 μήνες. Τώρα και βλέπω έχει καταλλάξει. Αυτό τον ανήμερο πολίτη, πώς θα του δώσουμε λύση, όχι στα 5, στα 10, στα 15, 20 χρόνια για τα οικόπεδα που έχει αγοράσει με μόχθο? Απευθύνομαι βέβαια προς την κυρία προϊσταμένη της φορείας αρχαιοτήτων, βασικών αρχαιοτήτων. Πρώτον, δεν την κάνει ο δημοσιογράφος, την κάνει ως όχι, σαν πολίτης, σαν πρόεδρος του συλλόγου των πρώτων θεσμάτων. Ναι, όχι. Το εγκάνω σαν απλός πολίτης, αλλά που έχω ασχοληθεί με το αντικείμενο αυτό. Γενικά, την αρχαιολογία. Την οποία την αγαπώ και την σέβομαι, γιατί ξέρω τον αγώνα που κάνουν για τη διατήρηση των μνημείων του πολιτισμού μας. Όμως, δεν κινούμεθα με πρακτικό τρόπο και γρήγορο τρόπο. Το είπατε προηγουμένως, δεν θέλω να επαναλάβω τους λόγους. Όμως έχουμε πάνω από 200 ψηφιδωτά στιβαγμένα στις αποθήκες και δεν ενδιαφέρεται κανένας, παρόλο ότι το έχουμε αναδείξει και με δημοσιογραφική οδό, να κάνουμε ένα επιφανειακό με τέντες αν είναι δυνατόν, χωρίς θεμέλια και λοιπά, για να καταστρέψουμε τον τόπο. Να κάνουμε μια έκθεση ψηφιδωτών που δεν υπάρχει άλλη, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι τυχόν περαστικοί τουρίστες θα μείνουν οπωσδήποτε μια βραδιά, άλλο ένα 24ωρο στην περιοχή, μόνο για αυτό το σημαντικό στοιχείο, το σημαντικό ντοκουμέντο της αρχαίας Σπάρτης που έχουμε. Και όχι μόνο. Δεύτερον, δεν λάβαμε ποτέ, τώρα μιλάω σαν δημοσιογράφος και το κανάλι, το περιφερειακό που το ξέρετε, τον Ελλάδα TV. Δεν λάβαμε ποτέ μία ειδοποίηση ότι το μουσείο, το παλιό μουσείο, λειτουργεί και πώς λειτουργεί και τι περιλαμβάνει μέσα. Κάτι θα πρέπει να βγει, ένα φυλάδιο. Εγώ κατ' επανάληψη σε εκπομπές που έχω κάνει εγώ ίδιος, είπα δυστυχώς, και το παλιό μουσείο, και μάλιστα το είχα θέσει και υπόψη του κυρίου Περιφερειάρχη, και το παλιό μουσείο δεν λειτουργεί. Βέβαια από κάποιον υπάλληλο φύλακα εκεί έμαθα προημερών ότι ξεκίνησε. Δεν το ξέρει κανένας. Δεν το ξέρει κανένας.